Μια κρίση είναι, άποψη είναι, αξιολόγηση, πες την όπου θέλετε. Το 99% των όσων αναφέρεται στην κακή και κακή διοίκηση του Μαρτίνι και εναντίον του Προέδρου για πράξη και παραλήψη του. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου στην Επιτροπή μας η κακοδιαχείριση, η καλή ή η κακή διοίκηση του Μαρτίνι. Εδώ ερευνάμε πιθανές ευθύνες πολιτικές ή ποινικές πολιτικών προσώπων που αναμίχθηκαν κατά δύο τρόπο στο Ρίκο Δυνάν. Αυτό σας το λέω γιατί οι ερωτήσεις μου δεν θα αφορά τον Μαρτίνι και κανένα Μαρτίνι. Δεν αυτή η εντολή μας έδωσε η Βουλή. Για πετε μου κάτι. Για εσάς, αφού αναμειχθήκατε και έχετε και τέτοια εμπειρία και τίτλους, το Ρίκο Δυνάν έστω εν της πράγμασης λειτουργήσε ως ιδιωτική κλινική ή ως νοσοκομείο. Εν της πράγμασης. Υποτίθεται ότι ήταν κοινοφελές ίδρυμα. Η εμπειρία μου, όπως νομίζω ότι την αρκούντως επαρκώς ανέδειξα, λειτουργούσε ως ιδιωτική κλινική στην ουσία. Στην πράξη, όχι ακριβώς. Δηλαδή, υπήρχαν νοσηλίες οι οποίες πληρωνόντουσαν λιγότερο, νοσηλίες που πληρωνόντουσαν ενδεχομένως καθόλου. Υπήρχαν, δηλαδή, υπήρχε μια διάχυτη. Άρα δεν ήταν νοσοκομείο. Εικόνα, δεν ήταν νοσοκομείο. Νοσοκομείο. Το καλύτερο της Ελλάδας. Το καλύτερο νοσοκομείο της Ελλάδας. Μάλιστα. Νοσοκομείο, λοιπόν. Δηλαδή, μπορεί να λειτουργήσει ως το καλύτερο νοσοκομείο της Ελλάδας. Μάλιστα. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Εγώ τη γνώμη τη δικιά μου την επιστημονική θα σας ωραία. Δώσω. Πολύ ωραία. Και πέστε μου κάτι. Εδώ, εξεταζόμενος ο κ. Μαρτίνης, δηλαδή, πρακτικά, δεν είναι επικαλούμε το όνομά του, τα πρακτικά δηλαδή, της Επιτροπής μας έχουν κατάθεση που λένε ότι το ΚΕΝ υπήρξε η επιτομή της διαπλοκής. Μπορείτε να μας την εξεδιαύσετε λίγο, τι αφορά. Σε τι συνίσταται αυτή η διαπλοκή που ήταν η επιτομή του Ρίκου Δυνάν. Αφορά το προσωπικό, αφορά τον τρόπο. Θέλετε να μου εξηγήσετε τι εσείς εννοείτε διαπλοκή για να απαντήσω σωστά. Το είπε μάρτυρας εδώ. Όχι, τι εννοεί. Ναι, με ποια έννοια, τι εννοεί διαπλοκή. Συνέδεσε με. Να μην κάνετε όμως ερωτήσεις. Η διαπλοκή είναι η διαπλοκή. Αν το πιστεύετε ότι υπάρχει το διαπλοκή, αυτή είναι η ερώτηση. Κύριε Λιαρόπουλο, να σα πω ο κύριο μάρτυρα, ο κύριο συζητητή, τι είναι διαπλοκή. Θέλω να είμαι σαφή στην απάντηση. Σα εξειδικεύω. Εννοούσε ότι ήταν η επιτομή τη διαπλοκή λόγω των παρεμβάσεων του πολιτικού προσωπικού κομμάτων, πολιτικών προσώπων για διορισμού προ το ΚΕΝ και αυθομερών πήγαιναν στο δημόσιο. Γνωρίζετε κάτι? Όχι ιδιαίτερα. Δηλαδή δεν έπεσε στην αντίληψη τρεις μήνες. Δεν ξέρει τίποτα για τους διορισμούς. Όχι τίποτα. Δεν ξέρετε, δεν υπάρχει τρεις θέμα. Τρεις μήνες ήμασταν εκεί, αλλά στο διάστημα αυτό πληροφορήθηκα ότι είχε υπάρξει και κάποια νομοθετική ρύθμιση μέσω της οποίας κάποια άτομα μπορούσαν, αφού πρώτα προσελαμβάνοντας στο ΧΕΝ, να μεταταγούν ή να αποσπαστούν ή οτιδήποτε μάλιστα. Άλλο. Δεν αναγνώσατε δεν είδατε την προηγούμενη Κυριακή σε κυριακάτικα φύλλα εκατοντάδες, χιλιάδες προτινόμενα πρόσωπα για διορισμό από πολιτικά πρόσωπα. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε στα Σύμβουλη Διακύβευσης. Λέω, το είδατε. Όχι. Τώρα, τώρα προχθές, την Κυριακή. Όχι, όχι. Τέτοιο πράγμα δεν είδα. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Για εκατοντάδες χιλιάδες, ας πούμε. Ναι, όχι εκατοντάδες χιλιάδες. Εκατοντάδες ή χιλιάδες. Όχι. Όχι. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Βλέπω το αναλυτικό σας σχέδιο 12-16. Πού αποδίδεται τη μη βιωσιμότητά του, την μη εφαρμογή του? Πότε? Του προγράμματος αυτό που προτείνατε. Το αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο 12-16. Ναι. Υλοποιήθηκε? Όχι. Από πού αποδίδεται τη μη υλοποίησή του? Προφανώς στα προβλήματα που υπήρξαν από ό,τι μαθαίνω, γιατί εγώ έφυγα στις αρχές. Ναι. Δεν παρακολουθούσα το θέμα, αλλά από ό,τι διάβαζα κι εγώ, υπήρχαν τεράστια προβλήματα ως προς την ιδιοκτησία, η μη, τη σχέση του κυρίου Μαρτίνη με την τράπεζα Πειραιός, τότε. Αυτή ήταν η Μαρφίν, εκεί που δείτε την αιτία. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Για πέστε μου, εσάς ποιος σας πρότεινε για το. Εσείς αναλάβατε το management. Κανένας, εσείς αναλάβατε το management του ΚΕΝ. Τι αναλάβατε? Όπως έγραψα. Τη διαχείριση. Υπέρασα μία σύμβαση. Τι ακριβώς αναλάβατε? Τρίμηνης διάρκειας, ναι. Με την ιδιότητα, με την υποχρέωση να λειτουργήσω ως σύμβουλος διαχείρισης. Πολύ ωραία. Σύμβολος διαχείρισης. Καμία σχέση με το management. Δεν σας πρότεινε κάποιος? Είχε ανάμειξη το Υπουργείο Υγείας αυτή τη σχέση σας με το ΚΕΝ? Όχι, καμία. Καμία. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Κύριος Λομβέρδος, στα πρακτικά 17 πρώτου του 12, στην κίνητρη επιτροπή που ήταν και παρόν, πριν 2,5, λέει τη Βουλή, λέει την Επιτροπή, πριν 2,5 μήνες περίπου στη Βουλή, σας παρουσίασα τον κύριο Λικούρδο Λιακόπουλο, επιλογή του Υπουργείου. Ποιος το είπε? Ποιος το είπε αυτό? Πρακτικά, κύριος Λομβέρδος. Δεν ακούω καλά εδώ. Πρακτικά της Βουλής, αυτά που σας ανακοινώνω, ότι η επιλογή ήταν το Υπουργείο, ο διορισμός σας για να λάβει το σύμβουλο, ο κύριος Λομβέρδος, τα πρακτικά το 2012. Ο κύριος Λομβέρδος το είπε.
ότι ήσασταν επιλογή του Υπουργείου. Όχι, όχι. Δεν... Όχι, λέτε. Όχι. Άρα λέει ψέματα, κύριε Κλουβέρτο. Δεν ξέρω αν λέει ψέματα. Μα τι, κοιτάξτε, ακούστε να δείτε. Σας είπα. Σας μιλάει ένας δικηγόρος, κύριε Λιώροπουλε. Ή αυτό ισχύει, ή είναι αυτό είναι ψέμα. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να ισχύει. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δεν είναι έτσι. Όπως λέω εδώ μέσα. Τι άλλο μπορεί να είναι, δηλαδή. Έμαθα ότι όταν ρωτήθηκε, συμφώνησε. Εγώ τα λέω. Όταν... διαβάζω ακριβώς τα πρακτικά. Είχα παρουσιάσει ο ίδιος, λέει ο Λοβέρδο, στη Βουλή τον κύριο Λικούργο Λαβλιόρμπο, επιλογή του Υπουργείου. Όχι, δεν ήταν επιλογή. Μπορούμε να έχουμε ελληνική γλώσσα σε πολλές εκδοχές. Όταν ενημερώθηκε, συμφώνησε. Ωραία. Άρα δεν ήταν επιλογή του Υπουργείου. Η επιλογή είναι θα πάρετε αυτόν ή εκείνον. Αυτό ωραία. Δεν πριν, έγινε. Πριν την επιλογή σα, πριν την απασχόλησή σα στο Ερίκο Ντινάν. Ήταν δική μου δουλειά. Είχατε... Όχι, όχι, αλλά σα ρωτάω. Είχατε κάποια σχέση με τον κύριο Λοβέρδο και με το Υπουργείο Υγεία. Όχι ιδιαίτερη. Ο κύριο Λοβέρδο μου είχε αναθέσει μια μελέτη για τη συγχώνευση των νοσοκομείων. Το είδα, το διάβασα. Εξετέλεσα ευόρκο ή σωστά. Και αυτή ήταν η σχέση. Ωραία, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι σωστό. Να πω, αν μου επιτρέπετε, ένα μισό λεπτό για να καταλάβω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Νομίζω βοηθάει στην αντίληψη σας. Εδώ, την αλήθεια. Εγώ ήμουν εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας στον ΟΣΑ για 20 ολόκληρα χρόνια. Το επί 10 υπουργών τουλάχιστον. Μεταξύ των οποίων και του κύριου Κουρουμπλή, μάλιστα, πριν αναλάβει υπουργός, με συμβουλευόταν και εκείνος για τα θέματα της υγείας. Έχει σημασία αυτό, γιατί πραγματικά ήταν υπερκομματική, διακομματική η λειτουργία μου ως επιστήμονας του χώρου της υγείας δούλευα. Και αν έχετε νούμερα για την υγεία στη χώρα, σε μένα το οφείλετε. Λοιπόν, δεν ήταν επιλογή του κύριου Λοβέρδου. Ρωτήθηκε ο κύριος νούμερα και πριν από εσάς, κύριε Λιώροπουλε. Για την υγεία δεν ήταν όλα από εσάς. Καλό είναι να το ξέρω. Αυτό, γιατί η συμβουλία ήταν καθοριστική από ό,τι διάβασα. Πάντως στον πίνακα βιωσιμότητας του αναλυτικού σχεδίου, βλέπω ότι προϋπολογίζεται έσοδα που μετά το 2011 είναι συνεχώς αυξανόμενα μέχρι και το 2014. Έσοδα ή έξοδα, θέλετε να πείτε. Έσοδα-έξοδα. Βλέπω δηλαδή, κοιτάξτε κύριε Λιώροπουλε, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και προϋπολογίζεται και για το 2016, 17 και το 2018. Από τα 58 εκατομμύρια εσόδων το 2011, λέτε ότι ο Ρίκος Ντινάν το 2018 θα έχει 111 εκατομμύρια έσοδα. Δηλαδή μια αύξηση πάνω από 100%. Άρα λοιπόν η έκθεση δίσα ήταν μια έκθεση βιωσιμότητας. Σας είπα, εάν ολοποιούνταν. Σας είπα και πριν, το νοσοκομείο αυτό ήταν το καλύτερο νοσοκομείο της Ελλάδας και με τη σωστή διοίκηση θα μπορούσε, όταν κάνει κάποιος ένα επιχειρηματικό σχέδιο, το κάνει παίρνοντας ως βασική υπόθεση εργασίας, όπως κάνετε κι εσείς, ότι τα πράγματα θα λειτουργήσουν πολύ σωστά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, με τη σωστή διοίκηση αυτό το νοσοκομείο θα ήταν το πιο κερδοφόρο νοσοκομείο στην Ελλάδα. Πολύ ωραία. Βλέπετε ότι αυτή η μη βιωσιμότητα του σχεδίου σας, η μη υλοποίηση, έχει να κάνει με τη στάση της ελληνικής πολιτείας καθόλου? Όχι. Αποκλειστικά από τη ελληνική πολιτεία συνολικά. Όχι. Εντάξει, τη ελληνική πολιτεία μόνο με την έννοια. Και δεν ξέρω αν αυτό. Ναι, αλλά είχε ανάμειξη όμως το Υπουργείο. Δεν είχε ανάμειξη. Μα το βλέπω παντού. Η ελληνική πολιτεία. Υπουργό Υγεία κάνει επιτροπή, σα καλεί πώ θα βρούμε να βγάλουμε το αδιέξοδο το ΚΕΝ. Ο αρμόδιος υπουργός αυτό κάνει. Κύριε Βουλευτά, αυτό δεν έγινε ποτέ. Δεν υπήρχε hands-on, πώς το λένε, δηλαδή, στενή επαφή. Δεν εννοώ αυτό. Υπογενική έννοια, η ελληνική πολιτεία συνέβαλε στην υλοποίηση του σχεδίου σας. Αυτό εννοώ. Θα μπορούσε να πιέσει, να κάνει, να μεθοδεύσει, κάτι να κάνει. Η ελληνική πολιτεία... Σας βοήθησε, δηλαδή, η ελληνική πολιτεία στην υλοποίηση του σχεδίου σας? Δεν είχε αρμοδιότητα να το κάνει. Δεν είχε αρμοδιότητα, λέτε. Το ΚΕΝ λειτουργούσε τελείως αυτόνομα. Με τρεις εκπροσώπους, ακούστε τώρα, με ρυθίζετε. Ήτανε τρεις εκπρόσωποι από του Υπουργείου. Από τους 7, ακούστε, την εποχή που ήσταν εσείς. Τρεις εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, ένας μάνατζερ ο κ. Χαραμής και ένας σύμβολο εσείς. Όταν ήμουν εγώ δεν υπήρχε Χαραμής. Άρα είχατε τρεις συμβούλους στο Υπουργείο Υγείας και εσείς τέσσερις. Όταν ήμουν εγώ υπήρχε... Δεν μπορούσατε, λέτε, τι είναι εκεί. Ο αντιπρόεδρος καταρχήν του Υπουργείου που ήταν διορισμένος είχε αποκλειστική ευθύνη των οικονομικών του ΚΕΝ. Κύριε Στεργίου. Υποθέτω ότι θα ενημέρωνε τον Υπουργό Υγείας για τα θέματα. Και βλέπω και στα απομονωμένα πρακτικά ότι το προσωπικό τον ασκεί δρυμύτα. Την κριτική δεν σας αφορά, θα έρθει ο κύριος Στεργίου μια εβδομάδα. Για το τι έκανε για το ΚΕΝ. Θα τα δούμε αυτά. Πάμε παρακάτω. Κατέθεσε εδώ ο κύριος Μαρτίνης μια σκέψη ότι ο στόχος, λέει, του Ερθίου Σταυρού ήταν το Ντινάν μαζί με τον Μπενάκιο, Κολιαγένιο, να γίνει ένα δίδυμο νοσοκομείων που θα ήταν το καλύτερο στην Ευρώπη. Τι εννοούσε? Υπήρχε τέτοια πρόθεση από τον Ερθίου Σταυρό, πράγματι, να γίνει ένα δημόσιο νοσοκομείο πρότυπο στην Ευρώπη, αυτό το δίδυμο? Αισθάνομαι την υποχρέωση να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας, γιατί η κυρία Μενετή και πρέπει η αλήθεια. Για τον Ερθίου Σταυρό μιλάω. Λοιπόν, ο κ. Μαρτίνης δεν είχε κανένα απολύτως σχέδιο για τίποτα. Δεν είναι και ειδικά δεν θα μπορούσε για το σχέδιο, γιατί αν πήγε να κάνει οτιδήποτε στο Κοργαλένιο, θα κρεμιζόταν το Κοργαλένιο. Είναι ένα νοσοκομείο ετοιμόρροπο, το οποίο μόνο νοσοκομείο δεν είναι. Μάλιστα. Κύριε Λιώροπουλε, στην ποινική δημογραφία που έχει έρθει στη Βουλή, ο κ. Μαρτίνης λέει το εξής. Σκληρό, με τοπικό κλπ. Λέει,
Σπέβδω να έρθω στη Λέλαπα που περίμενα ως σωτηρία και ο οποίος ονομάζεται κ. Λομέρδος, ο οποίος στην αντιδική μου ΟΚΕΝ με τον Βιγνόπουλο χρησιμοποίησε το ψεύδος στη Βουλή και ότι εσκεμμένα παραπλάνησε για τη Βουλή, ενώντας υποσχέθηκε ότι το Ρίκος Δινών δεν πωλείται, όπως έλεγε σε ένα εγγραφό του, και μετά από ένα χρόνο είπε πωλείται. Τελικά τι έγινε αυτό, τι λέτε, η πολιτεία δια το αρμόδιο Υπουργείο το 12 λέει δεν πωλείται. Μετά γιατί άλλαξε γνώμη και είπε ότι πρέπει να πωληθεί. Δεν θέλω να σας. Να πω το ίδιο πράγμα, αλλά εγώ έφυγα τον 1ο Γενάρη του 12. Γνωρίζετε κάτι σχετικά? Όχι. Όχι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Ξέρετε, μιλάτε, είδα και στα απομαγνητωμένα πρακτικά, είδα ότι κάνετε λόγο και λέγατε ότι το κύριο πρόβλημα του Ερίκου Δινάνη είναι η διένεξή του με τη Μαρφίν. Τα έχω μπροστά μου. Ναι, ναι. Να μην τα αναγνώσω. Είχα μπλοκάρει τους λογαριασμούς και δεν μπορούσα να πληρώσει ο κόσμος. Το πρώτο πρόβλημα, λέτε, είναι η σχέση με τη Μαρφίν. Τώρα, κοιτάξτε κάτι. Εκεί έγινε παρέμβαση από το Υπουργείο Υγείας, Ελληνική Πολιτεία δηλαδή, και από το Ελληνικό Δημόσιο. Ο Βιγνόπουλος ήταν κατηγορούμενος για εκβίαση και μια σειρά άλλων αδικημάτων. Έγιναν ανακοπές κατά των ιδιωτικών πληρωμών κλπ. Έκανε μια παρέμβαση στο Υπουργείο Υγείας. Το αποτέλεσμα το ξέρετε ποιο ήταν? Θα ήθελα να σου το πω, να κάνετε μια αξιολόγηση. Πείθη το Υπουργείο Υγείας να αποσύρει όλα τα 11 μέσα και τις μηνύσεις το Ρίκος Δινάν κατά το Βιγιανόπουλο, προκειμένου το Βιγιανόπουλος να σώσει το νοσοκομείο. Τελικά, ενώ σβήνονται όλες οι κατηγορίες κατά το Βιγιανόπουλο, δεν γίνεται η σωτηρία του κ. Βιγιανόπουλου. Τι λέτε, ποιον βοήθησε η ελληνική πολιτεία, ένα τραπεζίτη ανταγωνιστή του Ρίκος Δινάν ή το νοσοκομείο που θα έπρεπε να γίνει δημόσιο κανονικά? Παρόλο που δεν είχα καμία απολύτως σχέση και ανάμειξη με αυτό, η γνώμη μου ως ειδικού θα σας έλεγα ότι μάλλον ήταν για να σώσει το νοσοκομείο παρά οτιδήποτε άλλο. Δεν λέω αυτό. Λέω η ελληνική πολιτεία. Στη διένεξη ενός κοινοφιλούς ιδρύματος που λέτε εσείς θα ήταν από το καλύτερο νοσοκομείο, στη διένεξή του με ένα τραπεζικό ίδρυμα, με ένα τραπεζίτη. Δεν έχει σχέση άλλη με την υγεία. Καμία. Μόνο είναι ιδιοκτήτες άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Δεν έχει καμία σημασία. Το Υπουργείο Υγείας, δηλαδή η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό δημόσιο που τελικά προασπίζει τα συμφέροντα ενός τραπεζίτη, ορθώς, πράτη. Δεν ξέρω. Το καθιστά. Διαγράφει όλα τα δικαίματα εναντίον του, αποσύρει το Ρίκος Δινάν όλα τα σημείνει εναντίον του, αποσύρει τα δικόγραφα, ματιώνει τις ανακοπές του και ο κύριος Βιγνόπουλος από το στρίμωγμα βγαίνει με την υπόσχεση να σώσει το ΚΕΝ, το οποίο δεν σώζει τυπικά, κύριε Λιαρόπολε. Τελικά τι λέτε? Κύριε βουλευτά μου, αυτή η υπόσχεση καταρχήν μου φαίνεται θεάρεστο έργο. Καλή υπόσχεση. Δεν να σώσει δηλαδή το ίδρυμα. Δεν έπρεπε η υπόσχεση αυτή. Καλά έκανε. Δεν έπρεπε το Υπουργείο Υγείας την υπόσχεση αυτή, κύριε Λιαρόπολε, να τα αποτιμώσει έγγραφο για να είναι δεσμευτική. Ενώ δέσμευσε το Ρίκος Δινάν, ο Βιγιανόπουλος δεν έλαβε καμία υποχρέωση. Έγγραφη, δεσμευτική. Και μετά, μόλις αθώθηκε, καλημέρα σας. Από τις μία ή δύο φορές που έτυχε να βρεθώ κατά πρόσκληση του κ. Μαρτίνη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δινάν, γιατί εγώ δεν μετήχα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δινάν, διαπίστωσα και τότε, αλλά και πολλές άλλες φορές, ότι πέραν όλων των άλλων, ο κ. Ανδρέας Μαρτίνης πρέπει να διακατέχεται και από ένα κάποιο σύνδρομο δικομανίας. Δηλαδή, άρα, επαναλαμβάνετε την κατηγορία που διατύπωσε ο κ. Λομέρδος, ότι είναι δικομανής. Η σχέση με τον Βιγιανόπουλο ήταν μια σχέση, πώς να σας πω, όχι απλώς ανταγωνιστική, αλλά ήταν μια σχέση. Προϊόν δικομανίας, λέτε. Ενδεχομένως. Μα το είπατε τώρα. Αυτή. Είναι μια κρίση, το καταλαβαίνω. Δικομανίας. Ξέρετε όμως κάτι, αυτή τη δικομανία την αποτύπωσε ως νόμιμο δικαίωμα του Ρίκου Δινάν, εισαγγελικός λειτουργός στο κατηγορητήριο κατά του Βιγιανόπουλου. Γι' αυτό κάνετε κι εσείς λάθος, όπως κάνει και ο αρμόδιος υπουργός. Είχατε ταυτόσιμες απόψεις σχετικά με την αντικία. Είχατε την ίδια στάση και με τον κύριο υπουργό σχετικά με την αντιδικία Ρίκου Δινάν Βιγιανόπουλου? Δεν είχαμε καμία. Γιατί βλέπω χρησιμοποιείται ακριβώς την ίδια ορολογία. Δικομανία τον αποκάλεσε ο κ. Λομπέρτος. Γιατί δεν απέσυρε τις μηνύσεις εναντίον του Βιγιανόπουλου? Και το λέτε τώρα, το επαναλαμβάνετε. Δεν νομίζω να είμαστε οι μόνοι στην Ελλάδα που το λέμε αυτό, μα νομίζω θα ήταν. Δεν το είδα πουθενά γραμμένο, κύριε Λιαρόπουλε. Τώρα το ακούω από εσάς και από τον κύριο Λομπέρτο, από κανέναν άλλον. Ενδεχομένως, αν ρωτήσετε κι άλλους, θα σας πούν το ίδιο. Ναι. Αλλά παραδείγματος χάρη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δινάν. Αλλά δεν νομίζω ότι. Δεν τα έχουμε εδώ. Δεν είναι αυτό το θέμα, μας άρεσε, δεν ξέρω. Μα αυτό είναι το θέμα. Συστάσει τη Ελληνική Πολιτεία, κύριε Λιαρόπουλε. Το αρμόδιο υπουργού. Συζητάτε για πράγματα που γίνανε αφού είχα φύγει. Ναι, αλλά ξέρετε όμως, λέτε. Δεν ξέρω. Μα μου είπατε τώρα ότι είναι δικομανής, να πέστε τα μέσα. Ό,τι ακούω, ό,τι καταλαβαίνω και είχα καταλάβει το περιδικό. Δεν μου λέτε όμως τελικά. Ο ίδιος ο κύριος. Δεν θέλετε όμως να αξιολογήσετε τελικά ότι μία παρέμβαση της ελληνικής πολιτείας υπέρ τα συμφέροντα ενός τραπεζίτη και όχι ενός κοινοφιλούς ιδρύματος. Δεν την αξιολογείτε. Καταρχήν. Διότι ο Βιγιανόπουλος, κύριε Λιαρόπουλε, μετά την σβήσιμο των κατηγοριών εναντίον του, είπε γεια σας στο Ρίκος Δινάν. Και όχι μόνο αυτό, κοινοποίησε διαταγές πληρωμής, άσκησε 11 μέσα, έκανε αναγκαστική εκτέλεση. Πού ήταν το σώσιμο λοιπόν που υποσχέθηκε το Υπουργείο Υγείας για το Ρίκος Δινάν, ότι θα γινόταν από τη μεριά του Βιγιανόπουλου? Εγώ δεν είπα ότι. Με αυτή την υπόσχεση απέσυρε το Ρίκος Δινάν τη κατηγορία. Και βέβαια έβγαλε το στρίμωγμα από τη γωνία του Βιγιανόπουλου. Για πετε μου.
Απαντήσω. Βεβαίως. Εγώ είπα ότι προσπάθησε ενδεχομένως να το σώσει. Δεν το έκανε επειδή το συζητήσαμε και ούτε ξέρω τι ακριβώς έκανε. Το ότι δεν το έσωσε δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα για εσάς. Σημαίνει... Το ότι έσωσε σημαίνει... το Υπουργείο Υγείας στον Γιονόπουλο δεν σημαίνει τίποτα. Κοιτάξτε το νοσοκομείο αυτό. Άντε δεν έσωσε το Ρίκο Δενάν. Τότε σώθηκε ο Γιονόπουλος. Τώρα δεν ξέρω εσείς. Από ιστορία κατηγοριών και δικογράφων. Δεν ξέρω εσείς τι έχετε με τον Γιονόπουλο. Εγώ δεν είχα ιδέα. Δεν έχουμε κυρία. Δεν ξέρουμε τον Γιονόπουλο εμείς. Δεν τον γνωρίζαμε κυρία. Ο άνθρωπος είναι εκεί που είναι. Τον αναφέρατε μερικές φορές. Το αναφέρουν τα έγγραφά μας κυρία Λιόπουλο. Δεν το ρωτάμε επειδή έχουμε σχέση, κακή σχέση με τον Γιονόπουλο. Η επιχείρηση, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το νοσοκομείο περιήλθε ουσιαστικά στην Τράπεζα Πυρός λόγω χρέων, έτσι δεν είναι. Όχι, όχι ακριβώς. Τα ίδια χρέη έχει και στο Βιονόπουλο. Δεν έγινε έτσι, δεν ξέρω. Για πέστε μου τώρα κάτι. Για πέστε μου κάτι με την πείρα που έχετε τώρα στον χώρο της υγείας. Ο Βιονόπουλος, μετά το σβήσιμο των κατηγοριών εναντίον του, και πάσχησε ένα εκβιασμό στο Ρίκο Δινάν. Γιατί όταν το λέτε κι εσείς, λέτε στην έκθεσή σας κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό από τη ΓΕΑ, από τη ΓΕΑ, θα έκανε με τη ΓΕΑ. Η ΓΕΑ δεν είχε σχέση με τον Βιονόπουλο. Δεν είχε σχέση με το. Γιατί ήταν το Αποστολόπουλο. Με το ιατρικό κέντρο, ναι. Λέτε, λέω. Ευγενόπουλο και ιατρικό κέντρο είναι λίγο διαφορετικά. Θα σας πω μετά. Πράγματα. Αυτό ήταν η αιτία της ρήξης. Λέτε ότι από τη ΓΕΑ που δεν έγινε. Λέτε, διαβάζω το εγγραφό σας, το αναλυτικό σχέδιο, δεύτερη σελίδα. Όταν σταμάτησε η λειτουργία της ΓΕΑ, προϋπολογίζεται ότι το 12 θα χάσει περίπου στα 15 εκατομμύρια από τη μη λειτουργία της ΓΕΑ το Ρίκο Δενάν. Και αυτό το ποσό που έλειπε ακριβώς από το Ρίκο Δενάν για να χρηματοδοτήσει άμεσα ανάγκες. Αυτό... Το ΓΕΑ αυτό ξέρετε γιατί δεν λειτουργήσε. Γιατί ο Γιονόπουλος τους έδιωξε, υποθέτω. Δεν ξέρω. Γι' αυτό ή γιατί ήταν ανταγωνιστικό με ευτικές κλινικές που είχε κύριε Λιτό και μητέρα. Μεταξύ των επιχειρηματιών, εγώ δεν θέλω να μπλέξω ούτε ξέρω. Και τώρα μου λέτε το κάτι, πάτε να βγάλετε κάτι, σταματάτε και τώρα μιλάμε για τις ευθύνες του Γιονόπουλου. Ό,τι αφορά τις ευθύνες του Ρίκου Δινάν, στο κεφάλι. Με ρωτάτε για πράγματα που δηλώνω ότι δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Πάντως επιβεβαιώνεται ότι η λειτουργία της ΓΕΑ θα σήμαινε 15 εκατομμύρια έσοδα για το Ρίκου Δινάν. Η λειτουργία ή η μη λειτουργία της ΓΕΑ. Η μη λειτουργία απώλεια 15 εκατομμυρίων. Η λειτουργία 15 εκατομμύρια συν. Τη ΓΕΑ. Και το λέτε. Μα κέρδισε από το ΓΕΑ το. Είχε το δικαίωμα να κάνει με ευτικό τμήμα. Όλα αυτά δεν ήταν βέβαια όσο ήμουν εγώ. Δικαίωμα να κάνει με ευτική κλινική το Ρίκο Δενάν είχε. Βλέπω ότι εσείς ουσιαστικά τάσσεστε υπέρ της ίδρυσης. Αν καταλαβαίνω καλά από το νόημα ολόκληρης παραγράφου. Υπέρ της λειτουργίας με ευτικό τμήματος. Ήμουν υπέρ. Δεν ρωτήθηκα και δεν έγινε όταν ήμουν εγώ εκεί πέρα. Όχι, λέω ότι μελέτησες τώρα. Αλλά η μελέτη μας θεωρεί ότι είναι από οικονομική άποψη. Είναι υποβοηθητικό αυτό το ωραία, πράγμα. Λοιπόν, αξιοποιήσω το νοσοκομείο καλύτερα. Σας είπα λοιπόν τελικά γιατί δεν έγινε, λόγω της αντιδικίας με τον Βιονόπουλο. Δεν έχω καμία αντίρρηση εγώ να έχει κάποιος ιδιώσεις. Να πάω και λίγο παρακάτω, μια και εμείς ηγητής, και αυτή η αντιδικία με τον Βιονόπουλο λύθηκε υπέρ των συμφέροντων του Βιονόπουλου με αποκλειστική ευθύνη της ελληνικής πολιτείας δια του αρμόδιου Υπουργού Υγείας. Πάμε παρακάτω. Τη φράση. Ακούστε κάτι. Λέει, στον χρόνο της παράτασης. Ναι. Γνωρίζετε τίποτα μετά τη θητεία Λοβέρδου, τι μεσολάβησε η θητεία Γεωργιάδη απέναντι στο Ρίκο Δινάν και κύριο Βουρίδη? Όχι. Δεν σας ρωτάω λοιπόν. Πάντως όταν εσείς αναλάβατε αυτή τη μελέτη, υπουργός υγείας ήταν ο κ. Λοβέρδος. Το Νοέμβριο του 2011. Ναι. Λέει εδώ, κατέθεσε εδώ ο Μαρτίνης την τελευταία φορά, ότι όλα ήταν δρομολογημένα λέει από τον κύριο Λοβέρδο. Και στην ερώτηση αυτή απαντάει. Ναι, και συνεπληρώθησαν από τους διασδόχους του κύριος κύριος Γεωργιάδη και Βορύδη. Τι λέτε? Δηλαδή, προκειμένου να καταλήξει στα χέρια ενός ιδιώτη, μιας κερδοσκοπικής εταιρείας. Σας είπα, αυτό δεν έχω καμία άποψη γι' αυτό. Δεν έχει κάποιος. Καλώς. Πώς αξιολογείτε μία δήλωση. Λέει ο Μαρτίνης ότι ο Λοβέρδος, πιέζοντας τον Μαρτίνη να αποστείλει τη μήνυση, τον είπε δύο πράγματα. Δικομανή πρώτον, ο Βιονόπουλος του είπε θα σε λιώσω και ο Λοβέρδος στο τέλος του είπε το εξής. Εάν δεν αποξήρισε όλα τα 11 μέσα και τις μηνύσεις, θα κλείσω τη στρόφεγγα όλων των ασφαλιστικών ταμείων και θα πνίξω το Ρίκο Δινάν. Πώς το βλέπετε αυτό από μία να εξτομίζεται από το στόμα ενός υπευθύνου αρμοδίου Υπουργού Υγείας? Αν το είπε έτσι, δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Δηλαδή, εγώ δεν θα το λέγα. Δεν το λέγατε. Θα του περιμένατε από έναν Υπουργό Υγείας να το πει? Απέναντι σε ένα νοσοκομείο που θεωρείται ότι ήταν κόσμημα. Τώρα με συγχωρείτε. Όχι, οποιονδήποτε. Όχι, θεωρητικά λέμε. Αρνούμε να απαντήσω. Κύριε Λιαρόπουλε, θεωρητικά λέμε. Από οποιοδήποτε. Χ, ψ, κράτος, Υπουργό Υγείας. Θεωρητικά δεν απαντάω. Δεν απαντάτε. Εντάξει, μην απαντάτε. Και ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσω. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί μετέβαλε άποψη ο κύριος Λοβέρδος ενώ το 2011-2013 απαντάει σε ερώτηση συναδέλφων βουλευτών
ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πουληθεί το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ και να πάει σε ιδιώτη. Τελικά μετέβαλε άποψη και είπε τον επόμενο χρόνο Μετροπολογία ότι μπορεί να πουληθεί. Δεν μπορώ να ξέρω γιατί. Μπορώ να σας πω τη δική μου. Όχι, μου την είπατε. Θέλω να αξιολογήσετε. Θέλω να αξιολογήσετε αυτή την μεταστροφή του κ. Λοβέρδο. Δεν ξέρω αν υπήρξε μεταστροφή. Μάλιστα. Είναι δεδομένο. Άλλωστε, με ρωτάτε συνεχώς το μισό χρόνο σας για τον κ. Λοβέρδο, όταν αρρητά ως μάρτυρας έχω σας πει ότι δεν είχα καμία απολύτως είτε έγκριση από κύριο ούτε επαφές. Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Αλιερόπουλο. Τι να ξέρω τώρα για τις σκέψεις. Καλώς. Και μία τελευταία ερώτηση. Λέτε στα απομαγνητοποιημένα πρακτικά αυτή τη συνέλευση που αναφέρεται με το προσωπικό και τους εργαζόμενους, λέτε, δεν ξέρω ποιος τα απομαγνητοφώνησε, τα έχουμε, κατατέθηκαν έστω στην Επιτροπή μας. Λέτε, οι δωρεάν οσηλίες είναι πάνω από 20 εκατομμύρια με 23 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Και την ίδια ώρα λέει, οι ανάγκες του ΚΕΝ σήμερα είναι μόνο 15 εκατομμύρια. Θεωρείτε ότι οι δωρεάν οσηλίες ή οι εκπτώσεις νοσηλείας που έκανε το ΚΕΝ σε σειρά ΔΥΠΣ κυρίως, επιφανών προσώπων. Ναι. Είναι τόσο μεγάλο ποσό, 23 εκατομμύρια. Ναι, είναι. Είναι. Εάν διαγινόταν, εάν επιστρέφονταν θεωρητικά τώρα πάλι, σε μελέτη που κάνατε, το λέτε εδώ. Εάν επιστρέφουμε τα λεφτά αυτά, εάν τα λεφτά αυτά βρισκόταν στα ταμεία του ΚΕΝ, θα είχε κανένα πρόβλημα του ΚΕΝ. Είχε. Εάν επιστρέφουμε τα λεφτά όλα. Δεν ήταν τόσο πολλά που να λύνανε το πρόβλημα. Όχι, αλλά. Το πρόβλημα ήταν μεγαλύτερο. Ναι, θα το αμβλύνανε το πρόβλημα. Θα το αμβλύνανε, αλλά λάβετε και υπόψη και κάτι άλλο όμως, κύριε Αλιερόπουλε. Ότι μέχρι να γίνει αυτό που έγινε με τον κύριο Βιονόπουλο, τα δάνεια ήταν εξυπηρετούμενα από το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ. Μα έχουμε εδώ κατάσταση. Τι, τέλος πάντων. Κύριε Λάπα, εντάξει. Τα 15 εκατομμύρια δεν σώναν την κατάσταση. Άρα, για 15 εκατομμύρια μιλάτε ότι είναι άμεσα ανάγκε του ΚΕΝ. Είναι, υπάρχουν. Και 23 εκατομμύρια. Τα νοσήλια τα δωρεάν. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία. Από τη Νέα Δημοκρατία, ποιος είναι ο ηγέτης, ο κ. Μηταράκης.